4 ημέρες μετά την εξαγγελία ανοίγματος των σχολών οδήγησης, κανένα μάθημα, ούτε θεωρητικό ούτε πρακτικό, δεν γίνεται. Ενώ από τη Δευτέρα όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ανοίξαμε, στην ουσία είμαστε κλειστά. Μόνο ρολά σηκώσαμε. Αυτός ο κλάδος δεν βλέπω να λαμβάνει ένα τέλος ταλαιπωρία του, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί και δεν είναι μόνο το τελευταίο μήνες και τον τελευταίο χρόνο το lockdown. Είναι ένα lockdown το οποίο έχει ξεκινήσει για μας το 2015 και πέρα. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτές, τόσο οι εξαγγελίες και η κοινή υπουργική απόφαση που τη συνόδευσε, όσο και η συνάντηση με τον αρμόδιο υφυπουργό, δεν έλυσαν ουσιώδη ζητήματα που καθιστούν απαγορευτική ουσιαστικά την επανεκκίνηση των σχολών. Έχει να κάνει με τις πλατφόρμες, έχει να κάνει με τα θεωρητικά μαθήματα τα οποία θα είναι εξ αποστάσεων στην κατηγορία Α και Β, κάτι το οποίο είναι, ας με επιτραπεί, απαράδεκτο να ισχύσει. Δεν θα αλλάξουμε και δεν θα βελτιώσουμε έτσι την οδική ασφάλεια. Υιοθετήθηκε η τηλεεκπαίδευση, στην οποία διαφωνούμε, δεδομένου ότι η δουλειά μας εμάς έχει πάρα πολύ πρακτικό κομμάτι. Δεν μπορείς να περάσεις τα μηνύματα. Εντάξει, κάποια μπορείς, αλλά όχι όλα τα μηνύματα, γιατί ως γνωστόν τα τροχαία δυστυχήματα ανθούν και λουλουδίζουν, που λέμε εδώ, ειδικά στην Κρήτη. Και νιώθουμε κι εμείς ειδικά το βάρος αυτό να πρέπει να γίνεται με τον σωστό τρόπο. Ας γίνει στις έδωσες, ας γίνει με μικρότερο αριθμό ατόμων, ας γίνει με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε εφαρμογή. Ναι, αλλά όχι εξ αποστάσεως. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνεις. Η Ομοσπονδία μας έκανε μια πρόταση στον Υπουργό να προτείνει στους δημοξιολόγους να καταργηθεί η τηλεεκπαίδευση, δεδομένου ότι το διαζώσιμο μάθημα οπωσδήποτε προσφέρει και πιο ουσιαστικό μάθημα και θα έλεγα και περισσότερες γνώσεις υποψηφίου. Η τηλεξέταση έχει καταργηθεί? Ναι, προς το παρόν με την εγκύκλιο, ναι. Να σας πω, δεν γινόταν να γίνει τηλεεξέταση. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει καταρχήν και η υποδομή, αν θέλετε, και υποδομές για να γίνουν κάτι τέτοιο. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποδείξουμε ότι ο υποψήφιος που είναι πίσω από την κάμερα είναι αυτός και συμμετέχει για αυτό το δύσκολο πράγμα που θέλει να μάθει. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει ούτε η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η τηλεεκπαίδευση για τα θεωρητικά μαθήματα, αλλά ούτε και η πλατφόρμα στην οποία θα υποβάλουν τα αποτελέσματα των self-test οι εξεταζόμενοι. Το πρόβλημα τώρα με τα τεστ είναι το εξής. Ανεβάζουν πολύ το κόστος διότι δεν χορηγούνται από το κράτος. Και φανταστείτε ότι αν ένας μαθητής, ας πούμε, θέλει να κάνει 4 μαθήματα τη βδομάδα, θα πρέπει να κάνει 4 τεστ. Και το άλλο που είναι και το πιο σημαντικό ίσως, είναι ότι ενώ μπορεί κάποιος να κάνει ένα τεστ, η πλατφόρμα που ορίζει η νέα εγκύκλιο δεν υπάρχει, δεν ανοίγει. Άρα μπορεί κάποιος να γράψει ό,τι θέλει. Το Υπουργείο ουσιαστικά έχει κάνει κάποιες αλλαγές. Περιμένουμε να τις δούμε όταν θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων αύριο Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα, προκειμένου να δούμε και να καταλάβουμε το πώς θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.